Ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο που δείχνει τελικά ότι Ελλάδα και Τουρκία βλέπουν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με πολύ όμως διαφορετικό τρόπο. Φωνάζοντας Αλάχ Αλάχ, σε λίγες ώρες, ο Δήμος Κωνσταντινούπολης θα γιορτάσει τα 549 χρόνια από την άλωση της πόλης, από τις δυνάμεις του Μωάμεθ του Πορθητή, στις 29 Μαΐου του 1453. Όπως κάθε χρόνο, με νταούλια και χορούς, οι Τούρκοι θα γιορτάσουν την ήττα των Βυζαντινών και άρα και των απογόνων τους, των Ελλήνων. Είναι επικίνδυνο να κατακρίνεις το έθιμο δημόσια λόγω της εθνικιστικής ιδεολογίας που επικρατεί. Σαν αποτέλεσμα έχουμε αυτή την πολύ κιτς και γελία εορτή του Δήμου της Ισταμπούλ. Οι εργάτες της καθαριότητας του Δήμου με ευχαρίστηση λαμβάνουν μέρος στην παρέλαση, διότι παίρνουν άδεια και κάποια έξτρα πληρωμή. Ορισμένοι το κατακρίνουν αυτό. Λένε ότι αυτό δείχνει την ανασφάλεια των Τούρκων, ότι ακόμα δεν πίστεψαν ότι αυτή η πόλη είναι δική τους και κάθε χρόνο παίζουν αυτό το παιχνίδι της άλωσης. Την ίδια μέρα στην Ελλάδα τηρούνται εδώ και χρόνια τρισάγια στη μνήμη των Βυζαντινών που έπεσαν στην άλωση. Το σώπασε η κυραδέσποινα και μη πολυδακρίζεις. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι. Το 1930 στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να γιορτάσει τα 100 χρόνια της εθνικής παλιγενεσίας. Φουστανελοφόροι, γυναίκες με παραδοσιακές στολές, ο έφηπος Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ο Παπαφλέσσας παρελάβουν σε μια αναπαράσταση του εθνικού αγώνα που έδιωξε τους Οθωμανούς από την πατρίδα μας. Η παρέλαση του 1930 συνεχίζεται μέχρι σήμερα κάθε 25η Μαρτίου. Αντίστοιχα και στην Τουρκία στις 30 Αυγούστου κάθε χρόνο γιορτάζεται με παρελάσεις η εορτή της απελευθέρωσης του 1922. Η εορτή που για τους Έλληνες σηματοδοτεί τη μικρασιατική καταστροφή είναι για τους Τούρκους η επέτειος της ανεξαρτησίας τους. Εκεί δεν τονίζεται τόσο πολύ ο εχθρός να είναι ο Έλληνας, αλλά γιατί θέλουν να πιστεύουν, θέλουν να βλέπουν ότι η νίκη του Μουσταφά Κεμάλ ήταν κατά του δυτικού κόσμου και οι Έλληνες ήταν μάλλον όργανα, πιόνια αυτών των δυνάμεων. Και έτσι δεν τονίζεται πολύ ο ελληνισμός, τονίζεται ο εχθρός. Όλοι ξέρουν ότι ο εχθρός είναι ο Έλληνας. Η γενιά που σήμερα είναι 30 και 40 χρονών και στις δύο χώρες έχει διαπαιδαγωγηθεί με σχολικά βιβλία που παρουσίαζαν τον άλλον ως πολύ αρνητικό. Συναντήσαμε δύο ιστορικούς από τις δύο χώρες. Τον κύριο Χαλίλ Μπερκτάι, συνεργάτη του Τουρκικού Υπουργείου στη σύνταξη των σχολικών βιβλίων, και τον κύριο Ηρακλή Μίλα, μελετητή των σχολικών εγχειριδίων και των δύο χωρών. The period of the so-called Turkocratia, the Turkish yoke. Η περίοδος της τουρκοκρατίας στα ελληνικά σχολικά βιβλία δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον όσο η αρχαία ιστορία και γενικότερα η περίοδος πριν την τουρκοκρατία. Στα τουρκικά σχολικά βιβλία ισχύει το τελείως αντίθετο. Οι αιώνες δόξας είναι ο 15ος, ο 16ος, ο 17ος και ο 18ος. Οι εθνικές εξεγέρσεις των βαλκανικών λαών θεωρούνται πράξεις προδοσίας και αχαριστίας. Στα Βαλκάνια επικρατούσε αναρχία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία έβαλε τάξη. Και το παιδομάζευμα, παραδείγματος χάρη, που για μας είναι μια τραγική ιστορία, για αυτούς είναι ένα είδος, να το πω έτσι χαριτολογώντας, υποτροφίας, κρατικής υποτροφίας, που παρέχει στους νέους την ευκαιρία, τη δυνατότητα να πάρουν μεγάλα αξιώματα. Σήμερα τα σχολικά βιβλία της Τουρκίας και της Ελλάδας έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. We have a new generation of textbooks in which... Έχουμε σήμερα καινούργια βιβλία στα οποία ακόμα ισχύει η απουσία της ελληνικής ιστορίας και η έμφαση στα Οθωμανικά κεφάλαια. Η αναφορά στην αρχαία ιστορία γίνεται με αστείο τρόπο. Το κεφάλαιο ονομάζεται «Η Τουρκία και οι γείτονές της στην αρχαιότητα», το οποίο βέβαια είναι αναχρονισμός αφού δεν υπήρχε Τουρκία στην αρχαιότητα. Αντίστοιχα βλέπουμε στα ελληνικά σχολικά βιβλία ότι πάλι η γενιά που είναι σήμερα 30 χρονών μεγάλωσε διαβάζοντας μόνο για τους βάβαρους Τούρκους, οι οποίοι δεν έχουν κάνει τίποτα το θετικό, ενώ στα νέα μας σχολικά βιβλία του 1988, παραδείγματος χάρη, δεν αναφέρονται πια αυτά, ούτε βλέπουμε τις εικόνες των γενιτσάρων να παίρνουν τα παιδιά από τις μάνες, από την αγκαλιά της μάνας και οι μάνες να οδύρονται. Αυτές οι εικόνες και αυτή η διαπαιδαγώγηση δεν υπάρχει πια στα ελληνικά σχολικά βιβλία.
Όμως κάποια αρνητικά κατάλοιπα παραμένουν. Στο σχολικό βοήθημα ιστορίας της 5ης Δημοτικού στη Τουρκία, με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι ο Έλληνας παρουσιάζεται στα μικρά παιδιά ως βιαστής. Νόμισες ότι θα κρυφτείς και θα μου γλιτώσεις. Τράβα τα βρωμοχερά σου. Το παράκαναν, δεν μπορώ πλέον να το ανεχτώ αυτό. Ρουστέ μαγακή, τα έφεραν τη φεριντέ σου. Η άτιμη αυτή είναι ένα παιδί. Βοήθεια. Κάτσε φρόνημα, κούκλα μου, μη φοβάσαι. Θεέ μου, δεν θα αντέξω να βλέπω αυτούς τους άτιμους να πειράζουν την κόρη μου. Βοήθησέ με. Αλλά και στο ελληνικό βιβλίο της ιστορίας της ίδιας τάξης παρουσιάζεται το τραγούδι του λαού για την άλωση της πόλης, το γνωστό μας «Πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θάνε» και ο θρύλος του μαρμαρωμένου βασιλιά. Ενώ στη διπλανή σελίδα υπάρχει η προτροπή στη δασκάλα να συζητήσει μέσα στη τάξη για την πίστη αλλά και την ελπίδα που δημιούργησε αυτά τα τραγούδια. Η εικόνα όμως που έχει ο Έλληνας για τον Τούρκο και ο Τούρκος για τον Έλληνα αντίστοιχα διαμορφώνεται κατά πολύ μέσα από την τέχνη. Κυρίως από τις κινηματογραφικές ταινίες με τις οποίες μεγάλωσαν οι δύο λαοί. Πάμε λοιπόν να τις δούμε. Το 1973, λίγο πριν ξεσπάσει το Κυπριακό, προβάλλεται στην Τουρκία η ταινία «Βουρούν Καχπέγε», που σημαίνει «Πυροβολήστε την πόρνη». Το σενάριο της ταινίας υπογράφει η γνωστή συγγραφέας και προσωπική φίλη του Κεμάλ, η Χαλιντέ Εντύπ Αντιβάρ, ενώ ηχολήπτης είναι ένας Έλληνας, ο Γιώργος Ηλιάδης. Η ταινία παρουσιάζει την ιστορία μιας δασκάλας που έρχεται να διδάξει σε ένα χωριό στα περίχωρα της Σμύρνης πριν το 22, όταν ακόμα βρίσκονταν εκεί οι Έλληνες. Η ηρωίδα είναι η γλυκιά δασκάλα που βάζει τάξη στους άτακτους μαθητές σε ένα χωριό που μαστίζεται από την εμφύλια διαμάχη ανάμεσα στη νέα δύναμη των Κεμαλικών και των οπαδών του Σουλτάνου. Οι Έλληνες είναι η κατοχική δύναμη. Στο γραφείο του στρατηγού υπάρχει πάντα ο σταυρός και η ελληνική σημαία. Οι Οθωμανοί του φέρονται δουλικά. Ο Έλληνας, σύμφωνα με το στερεότυπο, συνωμοτεί με τους προδότες κατά των Κεμαλικών και ο ελληνικός κατοχικός στρατός ετοιμάζει μια βάρβαρη επίθεση. Οι Έλληνες παρουσιάζονται να δολοφονούν με τον πιο άγριο τρόπο αθώα γυναικόπαιδα και μάλιστα την ιερή ώρα της προσευχής. Σε μια άλλη στιγμή, ο Έλληνας στρατηγός θα αρχίσει να ερωτοτροπεί με την ωραία τουρκάλα δασκάλα, άλλη μια προκατάληψη για τον Έλληνα ότι δεν είναι τίμιος και ερωτοτροπεί με όλες τις γυναίκες. Και το πιο εντυπωσιακό, όλος ο διάλογος πραγματοποιείται κάτω από ένα πανό στο τοίχο που γράφει το σύνθημα «Μεγάλο ιδέα», όπως προφέρουν οι Τούρκοι την μεγάλη ιδέα. Η ηρωίδα όχι μόνο δεν δέχεται την πρόταση γάμου, αλλά στη συνέχεια του έργου θα γίνει κατάσκοπος κατά των Ελλήνων για να βοηθήσει τον Κεμαλικό στρατό. Όταν θα αποκαλυφθεί ο ρόλος της, ο Έλληνας θα προχωρήσει σε ένα ακόμη στερεότυπο, αυτό του βιασμού. Βιασμοί γυναικών, Έλληνες να βασανίζουν Τούρκους στρατιώτες, Βυζαντινούς να προσπαθούν βία να προσελκύσουν άπιστους μουσουλμάνους, σκηνές που συναντάμε συχνά στις τουρκικές ταινίες εποχής. Δεν το έχουν καταλάβει, λες, ότι χρόνο με το χρόνο τους παίρνουν τα χτήματα, βάζοντας πιο μέσα τους πασάλους. Ελευθερία ή θάνατος! Ελευθερία ή θάνατος! Στην ταινία Παπαφλέσσας, οι όροι έχουν αντιστραφεί. Τώρα οι Έλληνες είναι υποτελείς και φέρονται δουλικά. Ένα χωρατό, λέγαμε, αφέντη μου. Και οι βλοσιροί Τούρκοι είναι αυτοί που βασανίζουν. Το ίδιο συμβαίνει και στην ταινία «Ο Αλή Πασάς». Είναι Αλή. Σκηνή βιασμού βλέπουμε και σε ελληνική ταινία. Στη λίμνη των στεναγμών την απόπειρα κάνει ο Αλή Πασάς με θύμα την κυραφροσύνη. Άπιστη σκύλα, δεν θα ζητά, έλεγες. Και όταν θα σ' αγκαλιάσουν οι γύφτοι και τα νερά της λίμνης, τότε θα μετανιώσεις. Στην ταινία «Η Οδύση ενός ξεριζωμένου», ο ήρωας στην προσπάθειά του να βρει τους χαμένους συγγενείς του στη Τουρκία συναντά το στερεότυπο του αγρίκου Οθωμανού. Δεν είναι τρίκια πράγματα αυτά! Τροπή σου έπειδασε να πιάσετε το κορίτσι! Γιάφμα! Αήπη! Γιάφμα! Δεν βλέπεις τι κάνει! Κάνε, 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 κά
Πρόσφατα όμως στην Τουρκία γυρίστηκε μια πρωτοποριακή χιουμοριστική ταινία, η οποία γελιοποιεί όλα τα στερεότυπα που έχουν οι Τούρκοι για τους Έλληνες και ειδικά για τους Βυζαντινούς. Η ταινία ονομάζεται «Η Κοκότα το Βυζάντιο». Στην ταινία ασκείται κριτική στο παράλογο στερεότυπο ότι οι Βυζαντινοί είναι πάντα οι κακοί και ότι οι Οθωμανοί ήρωες πάντα νικάνε. Όταν δεν μπορεί κάποιος να τραγουδήσει τους Βυζαντινούς ύμνους, ο αυτοκράτορας τον στέλνει στον Θεοδωράκη. Θεοδωράκης! At şunu çay ocağına. Yerin 300 metre dibinden çay çıkarsın da aklın başına gelsin. Ενώ ο αρχιερέας του αυτοκράτορα ονομάζεται Μακάριος. Η άλωση της πόλης και ο μύθος ότι ένας Οθωμανός στρατιώτης σκαρφάλωσε στα τείχη του Βυζαντινού παλατιού και κάρφωσε την Οθωμανική σημαία επίσης διακομωδείται. Στην Αιγύη τώρα, πάει, άστο να πάει στην Αιγύη.